Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018. Μετά από το προηγούμενο βιντεάκι μου που σας είπα κάποια πράγματα για τον καιρό και συγκεκριμένα από πού ξεκινάει ο καιρός, από πού αρχίζουν όλα τα καιρικά φαινόμενα του πλανήτη Γη, σε αυτό το νέο μου βιντεάκι έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα δύο χωριά. Και συγκεκριμένα το χωριό Αγρός, να το, αυτό εδώ το πρώτο. Και αμέσως μετά το επόμενο χωριό από το χωριό Αγρός, το χωριό Άγιος Αθανάσιος, που πριν από περίπου ένα χρόνο σας είχα παρουσιάσει την Ιερά Μονή Παντοκράτορος, το μοναστήρι του Παντοκράτορου που υπάρχει εκεί στο χωριό Άγιος Αθανάσιος. Τώρα ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω και το χωριό. Πριν τα διασχίσουμε με το αυτοκίνητό μου λίγα λόγια για τα δύο αυτά χωριά. Και τα δύο χωριά βρίσκονται στο βόρειο συγκρότημα του νησιού μου της Κέρκυρας. Στην ενδοχώρα της Κέρκυρας, δηλαδή στην Ηπειρωτική Κέρκυρα, να το πω έτσι, είναι απομακρυσμένα από τη θάλασσα, στο κεντρικό σημείο της Βόρειας Κέρκυρας. Το χωριό Αγρός προηγείται, είναι αυτό εδώ που θα διασκήσουμε πρώτο, πήρε το όνομά του επειδή ήταν γεμάτο αγρούς στα παλιά τα χρόνια, αποτελείται από 271 κατοίκους. Βέβαια το χειμώνα αυτή είναι η μόνιμη κάτοικη, το καλοκαίρι αυξάνει αυτός ο αριθμός. Και το διπλανό χωριό, το αμέσως επόμενο, Άγιος Αθανάσιος, που αποτελείται από 300 κατοίκους και είναι ένα πανέμορφο παραδοσιακό με βενετσιάνικο στυλ χωριό, όπως εξάλλου και εδώ το χωριό Αγρός. Το χαρακτηριστικό των δύο αυτών χωριών είναι ότι βρίσκονται πολύ κοντά, δηλαδή με το που τελειώνει το χωριό Αγρός, ξεκινάει το χωριό Άγιος Αθανάσιος αμέσως. Έχει ταμπέλα που λέει τέλος χωριού Αγρού, το χωριό Αγρός τελειώνει και ξεκινάει αμέσως το χωριό Άγιος Αθανάσιος. Ας διασχίσουμε λοιπόν αυτά τα δύο χωριά με το αυτοκίνητό μου, φίλες και φίλοι. Και καθώς θα διασκήσουμε, θα απολαύσουμε δύο υπέροχα κομμάτια από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη. Τα ερμηνεύει εκπληκτικά με το σαξοφωνό του και την ορχήστρα του. Το πρώτο κομμάτι, και τα δύο καταρχήν να σας πω, βρίσκονται στην 11η συλλογή του Φάουστο Παπέτη, 11 ρακόλτα. Το πρώτο κομμάτι έχει τον τίτλο «Σύμπαθη». Και το δεύτερο κομμάτι, και τα δύο είναι εκπληκτικά κομμάτια, έχει τον τίτλο Golden Slumbers των Beatles, μια μεγάλη επιτυχία των Beatles, το ερμηνεύει εκπληκτικά. Και τα δύο κομμάτια τα ερμηνεύει εκπληκτικά με το σαξοφωνό του Φάουστο Παπέτη, φίλες και φίλοι, είναι ένα όνειρο η ερμηνεία του, με την ορχήστρα του. Στα πλήκτρα τον συνοδεύουν ως συνήθως οι Ready Bobby, ο Giancarlo Σόριο, καθώς και η υπόλοιπη ορχήστρα του. Και να σας πω για το δεύτερο κομμάτι, το Golden Slumbers, ότι ο Φάουστο Παπέτη χρησιμοποιεί και την πιο ψηλή νότα του σαξοφόνου σε αρκετά σημεία, σε κάποια σημεία του κομματιού. Όταν λέω πιο ψηλή, εννοώ κατασκευαστικά πιο ψηλή, δηλαδή το σαξόφωνο αποτελείται από 22 κλειδιά, το 22ο και πιο ψηλό κλειδί κατασκευαστικά. Η πιο ψηλή νότα κατασκευαστικά λοιπόν του σαξοφόνου είναι αυτή. Βέβαια εμείς οι σαξοφωνίστες μπορούμε να φτιάξουμε και άλλες πιο ψηλές νότες. Ο Αδόλφο Σάξ, όταν δημιούργησε το σαξόφωνο, του έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο σαξοφωνίστας να έχει την ευχέρεια να μπορεί να φτιάξει και ακόμα ψηλότερες νότες από την πιο ψηλή κατασκευαστικά νότα του σαξοφόνου, με διάφορα κόλπα που κάνουμε με τα δάκτυλά μας στα κλειδιά, συνδυασμούς κλειδιών, καθώς επίσης και κάποια κόλπα με το φύσιμα και τα χείλια μας, καθώς φυσάμε στο σαξόφωνο, μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα πιο ψηλές, πολύ πιο ψηλές ακόμα νότες από αυτή την πιο ψηλή κατασκευαστικά νότα του σαξοφόνου. Αυτό αφορά το δεύτερο κομμάτι για την πιο ψηλή νότα του σαξοφόνου, φίλες και φίλοι, το Golden Slumbers. Ξεκινάμε λοιπόν χωριά Αγρός και Άγιος Αθανάσιος, εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα, Φάουστο Παπέτη. Πρώτο κομμάτι, Σύμπαθη. Δεύτερο κομμάτι, Golden Slumbers των Beatles. Enjoy! Απολαύστε! Super! Thank you.
Εδώ τελειώνει το χωριό Αγρός, φίλες και φίλοι, και αμέσως ξεκινάει το χωριό εκεί, δηλαδή Άγιος Αθανάσιος, που θα διασχίσουμε τώρα. Και θα απολαύσουμε το δεύτερο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη. Αυτό ήταν το πρώτο με τον τίτλο Sympathy. Το δεύτερο με τον τίτλο Golden Slumbers, που σημαίνει χρυσή ελαφρύ ύπνη, του συγκροτήματος Beatles, μια μεγάλη επιτυχία. Εδώ ο Φάουστο Παπέτη σε κάποια σημεία χρησιμοποιεί και την πιο ψηλή νότα του σαξοφόνου, κατασκευαστικά πιο ψηλή νότα του σαξοφόνου, το 22ο κλειδί δηλαδή του σαξοφόνου, είναι εμφανές μέσα στο κομμάτι. Enjoy! Ήταν η πιο ψηλή νότα πριν λίγο. Και φίλοι, είχα την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω δύο χωριά εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα που βρίσκονται στο βόρειο συγκρότημα του νησιού μου της Κέρκυρας. Το πρώτο χωριό έχει την ονομασία Αγρός και το δεύτερο χωριό Άγιος Αθανάσιος εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα. Καθώς διασχίσαμε αυτά τα δύο χωριά με το αυτοκίνητό μου,
απολαύσαμε και ένα υπέροχο κομμάτι από τον αγαπημένο μου. Με συγχωρείτε, δύο υπέροχα κομμάτια. Από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη και την ορχήστρα του. Τα ερμήνευσε εκπληκτικά με το σαξοφωνό του, φίλες και φίλοι. Το πρώτο κομμάτι είχε τον τίτλο Sympathy. Και το δεύτερο κομμάτι Golden Slumbers. Το Golden Slumbers, μια επιτυχία των Beatles, όπου ο Φάουστο Παπέτη χρησιμοποίησε και την πιο ψηλή νότα του σαξοφόνου. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018. Γεια σας, τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια μου.